Γεια σας. Περνώντας το τρίτο μέρος του project μας με το ρολογάκι, να ανοίξω εδώ το project, να πάω επιφάνεια εργασίας, ρολόι, εδώ, αυτό, να κάνω open. Θα το κάνουμε animation. Για να το κάνουμε αυτό, θα επιλέξω όλο το ρολογάκι μου, θα πω εδώ group, θα κάνω open. Θα πάω εδώ στο layer που είναι το που γράφει ρολόι και θα αφαιρέσω το τζαμάκι για να μπορώ να βλέπω τους δείχτες. Τώρα επιλέγοντας και τους τρεις δείχτες small seconds και mega που έχω κάνει, με alt και δεξί κλικ θα κάνω freeze transform. Ναι. Θα πάω εδώ στο hierarchy και εδώ θα κλείσω κάποιες επιλογές. Το scale, το move και το rotation θα αφήσω μόνο το z και βλέπουμε τώρα ότι στον άξονα μισό λίγο να επιλέξω το mega μόνο ότι στον άξονα z επιστρέφονται όλα όπως και να κάνω και το small το ίδιο, όλα περιστρέφονται στον άξονα z. Να πάω εδώ στο να πάω εδώ καλύτερα, που βλέπω και έτσι καλύτερα, να το κεντράρω λίγο εκεί, δεν ξέρω αν θα πετύχει ακριβώς το πείραμα, αλλά και αυτό εκεί έτσι κάπου εκεί είναι καλά. Και πηγαίνοντας τώρα στο Mega μου εκεί με επιλεγμένο, με δεξί κλικ θα κάνω wire parameters, transform, rotation, την επιλογή αυτή εδώ που τη δημιουργήσαμε με το freeze transform και z rotation. Πατώντας H μου ανοίγει αυτό το panel και πάω στο να επιλέξω το small, δηλαδή να κάνω pink, transform, rotation εδώ και z rotation και μου ανοίγει το panel του wire parameters. Θα το συνδέσω έτσι. Θα κάνω εδώ στο Z, θα βάλω επί 6 Swift και 8, 6 και θα κάνω connect. Τώρα αν περιστρέψω το και update έκανα, αν περιστρέψω το άξονα μου θα δούμε ότι ο μικρός δείχτης περιστρέφεται 6 φορές πιο γρήγορα από τον 6 φορές μισό να το κάνω επί 7 update, ότι περιστρέφεται 7 φορές πιο γρήγορα. Τώρα το 7 είναι σχετικό έτσι, να το κάνω επί 12 update. Ναι, κάπως έτσι φαίνεται λογικό. Και τώρα να κάνουμε και τα δευτερόλεπτα πάλι δεξί κλικ wire parameters, transform, rotation εδώ και z rotation, πατώντας το H ξανά να βρω τα seconds εδώ, pink, transform, rotation και εδώ z rotation, μου ανοίγει το panel αυτό, κάνω εδώ τη σύνδεση και εδώ θα το βάλω shift επί 30. Αυτό θέλω να φέρνει λίγο πιο γρήγορα, δηλαδή update έκανα πατώντας εψιλον και βλέπουμε ότι τα δευτερόλεπτά μας πάνε αρκετά πιο γρήγορα. Εδώ δεν φαίνεται, να πάω σε ένα άλλο view, να πάω εδώ και βλέπουμε ότι τα δευτερόλεπτα φέρνουν αρκετά πιο γρήγορα. Να σβήσω και τον πόντι για να βλέπουμε ακόμη πιο καλύτερα, εδώ έτσι, και να πάω εδώ να μεγαλώσω λίγο το timeline, να το κάνω 250, τόσο θέλω να είναι η σκηνή μου. Θα πάω ότω εκεί, να σβήσω λίγο αυτό γιατί είναι το προηγούμενο
από ένα δοκιμαστικό που έκανα στο 250 λοιπόν. Εδώ αυτό θέλω να έχει κάνει τόση περιστροφή και τώρα αν το βάλουμε να παίξει, βλέπουμε αυτή την κίνηση, είναι σαν να δουλεύει το ρολογάκι μας. Θα απενεργοποιήσω το timeline, θα πάω εδώ τώρα στη γκαμπανίτσα αυτή που λέμε το κουδουνάκι, θα απενεργοποιήσω και εδώ τα scale και εδώ βλέπουμε ο άξονας που περιστρέφεται, δεν είναι ο Z, είναι ο Y. Βλέπουμε ότι είναι στις 30 μοίρες η περιστροφή, οπότε Ctrl Z εκεί, με ένα ενεργοποιώ το timeline, προσθέτω ένα keyframe και στα 3 keyframe το πάω 30, στα 6 θα το πάω συν 60 λογικά εκεί, στα 9 μείον 60 γιατί μετράει από την απέναντι απόσταση και εδώ θα το πάω στο 30 και βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την κίνηση. Θα κλείσω το timeline, θα επιλέξω όλα αυτά, θα πάω εδώ και θα κάνω δεξί κλικ Curve Editor στον ύψιλον άξονα, θα το μεγαλώσω λίγο αυτό, θα τα επιλέξω όλα, θα πατήσω την ευθεία μου εδώ, θα πάω Edit. Βλέπετε τώρα τι έχουμε κάνει, έχουμε κάνει αυτό το μικρό animation, από εδώ και μετά δηλαδή δεν υπάρχει animation, δεν παίζει το καμπανάκι μας αυτό, εμείς θέλουμε να παίζει κατά όλη τη, σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Θα ανοίξω λοιπόν το panel αυτό με επιλεγμένα τα keyframe αυτά, θα πάω Edit, Controller σε αυτή την επιλογή εδώ και θα διαλέξω αυτό και βλέπουμε δημιουργείται αυτό εδώ. Τώρα του λέμε δηλαδή παίξε σε όλη τη διάρκεια του timeline, κάνε αυτές τις κινήσεις και βλέπετε όντως αυτό κάνει. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, όμως θέλουμε να ξεκινάει από κάποιο συγκεκριμένο σημείο, από το 100 ας πούμε. Θα ξανανοίξω το panel αυτό με τον Y rotation επιλεγμένο, θα πάω Curve, Apply Multiplier Curve και εδώ που βλέπουμε εμφανίστηκε αυτό το συν, θα επιλέξουμε το Multiplier και βλέπουμε τώρα ότι εδώ έχουμε το πρώτο μας keyframe που είναι στο 0, στο 1 μάλλον, και έχει value 1. Εμείς θέλουμε στο 100 να προσθέσουμε ένα keyframe ακόμη εκεί, ακριβώς στο 100, βλέπετε frame 100 που λέει, να πιάσουμε το πρώτο μας keyframe αυτό, να το πάμε 95 και να το κάνουμε 0. Αν πάω εδώ δηλαδή τώρα θα δούμε ότι, να το δούμε και στην πράξη καλύτερα, να ανεβάσω αυτό λίγο έτσι πιο πάνω, να κατεβάσω αυτό λίγο πιο κάτω. Βλέπουμε ότι μέχρι εδώ που είναι το άσπρο keyframe δεν κουνιέται τίποτα, περνώντας από εκεί αρχίζει και δουλεύει και δουλεύει μέχρι το τέλος φυσικά. Εμείς θέλουμε στο 180 να σταματάει. Θα πάω εδώ, θα πάω στο anti-case εδώ και θα προσθέσω ένα keyframe ακόμα. Βλέπουμε ότι είμαστε στο 180 ακριβώς, θα επιλέξουμε το τελευταίο. Ψέματα, το τελευταίο είναι εδώ, θα επιλέξουμε το τελευταίο που λέει 251, θα το κάνουμε 181 ή 82, να βάλω 82, θα πατήσω Enter, βλέπουμε πόσο κοντά ήρθε και εδώ θα πατήσω 0, δηλαδή θα χαμηλώσω το volume τελείως. Θα μπορούσα και αυτά να τα κάνω πιο απότομα εδώ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
Θα κλείσω το πάνελ αυτό, δεν το χρειάζομαι άλλο και θα δούμε τώρα ότι το καμπανάκι μας αυτό δουλεύει από τα 100 μέχρι και τα 180. Εκεί σταματάει. Έχουμε τελειώσει το animation αυτό. Θα εμφανίσω ξανά τα όλα τα αντικείμενα, θα πάω εδώ στο ρολογάκι και θα πάω στο group και θα κάνω close. Και τώρα είναι στην πραγματική, στην ουσία είναι ένα αντικείμενο όλο μαζί. Να κάνω και κάτι άλλο. Θέλω να δώσω κίνηση σε όλο το κομμάτι αυτό. Θα πάω εδώ στα force και geometric deformation, FFD box. Θα κάνω εδώ ένα box λοιπόν, να περάσει λίγο έτσι πάνω, να το τραβήξω και λίγο παραπίσω εκεί. Να πάω εδώ, να πάω εδώ πρώτα, να το βλέπω έτσι λίγο καλύτερα. Το θέλουμε λίγο πιο κάτω και λίγο πιο χαμηλό. Λίγο πιο φαρδί ίσως και στο έτσι λίγο πιο φαρδί ίσως. Και λίγο πιο ψηλό ίσως. Λοιπόν, εκεί είμαστε μια χαρά. Να πάω ξανά εδώ λοιπόν, σε αυτή τη φάση έτσι εκεί και θέλω τώρα, επιλέγοντας εδώ βλέπετε το, πριν από αυτό πρέπει να κάνω σύνδεση το FFD box, να πάω εδώ στα link και θα το κάνω σύνδεση με τον group. Τώρα θα πάω στα control points και βλέπουμε τι μπορεί να συμβεί. Αν επιλέξω αυτά εδώ τα points ας πούμε και τραβήξω, βλέπουμε ότι μπορώ να αλλοιώσω όλο το αντικείμενό μου. Ctrl Z εκεί. Θα πάω στην αρχή και θα βάλω ένα keyframe. Μάλλον θα επιλέξω όλα αυτά και θα βάλω ένα keyframe. Πηγαίνοντας εκεί πιο πέρα θα επιλέξω αυτά και θα τα πάω έτσι πιο πάνω εκεί στο 6, στο 9 θα τα κατεβάσω κάτω ξανά εκεί και θα ανεβάσω τα υπόλοιπα πάνω. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτό. Βλέπουμε τώρα ότι έχουμε αυτό το παράξενο σχεδιάκι. Τώρα, επιλέγοντας όλα αυτά τα points, θα πιάσω το πρώτο μου keyframe έτσι και θα το κάνω αντιγραφή στο τέλος. Δεν μου κάθεται καλά γιατί το animation μου όλο αρχίζει από εδώ. Αυτό είναι το τελευταίο keyframe και αυτό θέλω εγώ να το τραβήξω με Swift έτσι εκεί, να το τραβήξω στο τέλος του.
Και βλέπουμε ότι στο τέλος το επανέρχεται στο σωστό σημείο, να τα επιλέξω λίγο όλα, να τα τραβήξω λίγο πιο μπροστά, να μην είναι στο μηδέν. Το timeline έτσι το προχωρώ με Ctrl Alt και τη ροδέλα μου κρατημένη, το πάω ξανά στο 0 εκεί, να δούμε, εκεί στο 0. Τώρα, εδώ θέλω να επιλέξω αυτά, να πάω έτσι λίγο στο πλάι, να πατήσω Ε και θα κάνω λίγο rotation έτσι. Να είναι λίγο πιο φυσική η κίνηση. Και εκεί έτσι. Να φέρω και αυτό λίγο έτσι εκεί. Και εκεί μετά έχει λίγο έτσι. Και εκεί λίγο έτσι, το στράβωσα πολύ, τέλος πάντων, δεν με πειράζει και θα μεγαλώσω λίγο το timeline με Swift, Alt και το δεξί κλικ, μπορώ να τραβήξω το timeline να το πάω στο 250 εκεί που το είχαμε, 250, στο 250 εκεί. Θα τραβήξω τώρα το animation αυτό, να το φέρω εδώ στο 100, θέλω να αρχίζει το 100 και να σταματάει στο 180. Αν βάλουμε τώρα να παίξει, δηλαδή θα δούμε ότι όταν αρχίζει να χτυπάει το κουδουνάκι μας, αρχίζει να τρελαίνει το ρολογάκι και μετά ξανασταματάει πάλι, ενώ οι δείχτες του δουλεύουν κανονικά, δεν είναι. Τελειώσαμε και με αυτό, θα κλείσω το auto key εδώ, θα κάνω control να βγάλω λίγο να μην βλέπω και το FMD, να πάω εδώ Space Warps να μην το βλέπω, θα πατήσω control C να μου δημιουργηθεί μια κάμερα και θέλω να κάνω λίγο zoom έτσι. Να ενεργοποιήσω το timeline και θέλω εκεί, μέχρι εκεί, μάλλον μέχρι εκεί, να πάρω αυτό την περιστροφή μου λίγο και να αρχίσω να περιγυρνάω έτσι. Για να δούμε. Ναι. Θα μπορούσα να βάλω και τον ήχο τώρα, το κουδούνισμα και τον ήχο των δειχτών, δεν θα το κάνω όμως, θέλω να το κάνω στο After Effects, είναι πιο εύκολο. Γιατί πρέπει να ψάξω να βρω και τους ήχους, δεν θυμάμαι που έχω κρατήσει κάποιους ήχους που έχουν σχέση με ρολογάκι. Θα κάνω render τη συγκεκριμένη σκηνή μου, θα πάω εδώ στο render setup, εδώ θα βάλω το 250, το 250 και file, επιφάνεια εργασίας, ρολόι και σβήσω αυτά και θα βάλω τελικό έτσι όπως είναι, θα κάνω save, ok και render και θα περιμένουμε τώρα να μας τελειώσει η σκηνή μας. Αυτό ήταν το τρίτο μάθημα του project μας. Στο επόμενο που θα είναι και το τελικό θα δείξουμε After Effects, πως βάζουμε τους ήχους και πως βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα.
Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.